τους εμπορικούς. Είπε να πάει να κρυφθεί εκεί στην πολυμήθρα του Σουδάν. Βρίσκε, είδε το φως. Είδε το φως και Χρήστος του Σουδουστόρου. Είδε όχι μόνο με τα σωματικά του μάτια, αλλά είδε με τα πνευματικά, αλλά γνώρισε τον Χριστό τον πίστευσε. Τον προσκύνησε. Ενώ οι άλλοι οι Φαρισαίοι που είχαν τα μάτια τους, αλλά δεν πίστευσαν στον Χριστό, ήταν πιστοί στην ψυχή του. Γιατί ζητάμε από τον Θεό, ερχόμαστε στην Εκκλησία και ζητάμε από τον Θεό, βέβαια από τα μάτια μας, θα βλέπουμε, να μην πάθουν εκεί τα μάτια. Αλλά και να έχουμε τον φωτισμό της ψυχής μας και να βλέπουμε την πνευματικά μας. Ο Χριστός είναι το φως μας. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Χωρίς το φως του κόσμου, χωρίς πίστη σε αυτό το φως, είμαστε τυφλοί. Πνευματικά. Και αυτή η τύφλα αδελφή μου έχει ολέσθει από τα λεπτά. Εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι ερχόμαστε στην Εκκλησία να λατρεύουμε τον Θεό. Να τον ευχαριστήσουμε, να τον εδοξάσουμε, να τον παρακαλέσουμε. Να τον ζητήσουμε συγχώρηση και τον αρσιόλου. Ένα δείγμα αυτής της καλής μας σχέσης με τον Θεό είναι η λατρεία μας, όπου παρακαλούμε εδώ μια μεταξύ των άλλων παρακαλούμε τον Θεό και του λέμε «Μπέ», είπε ο Ιερέας πριν από λίγο, «Μπέ του Αγίου Ήμου του και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ερχομένων εν αυτό». Λοιπόν, για να δούμε τον Θεό, να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας, μια αρχή, μια καλή προσπάθεια θα τελειώσουμε με το να λατρεύουμε τον Θεό, εισερχόμενοι στον ναό, με πίστη, με ευλάβεια, με σεβασμό στον Θεό, στον χώρο που λατρεύει τον Θεό, όπου τον ειμνούμε τον Θεό, τον δοξάζουμε, τον ευχαριστούμε, τον παρακαλούμε. Συνέχεια, με τα πείρωση, με τα ταπεινό χρόνο που παρακαλούν τον Θεό και με την μεσητεία του Ιερέα φέρνουν τον Χριστό ανάμεσά μας τον Θεό. Η Θεία Κοινωνία είναι ένας Χριστός. Όσοι είναι έτοιμοι και θυμάζονται καταλήλων και έχουν την ευλογία του πνευματικού, έρχονται και τρώνε και πίνουν το σώμα του και το αίμα του Χριστού. Οπότε ο Χριστός δεν είναι κάτι τι έχει από εμάς, αλλά γίνεται ενσωματώνεται μέσα σε εμάς, στους ορθοδόξους, στους χριστιανούς αδελφοί. Η λατρεία μας αδελφοί δεν είναι απόκτηση γνώσεων, δεν μπορούμε να το αναλάβουμε το ένα και το άλλο, ακόμα και το Ευαγγέλιο, αλλά να ζήσουμε τον Χριστό. Να τον ζήσουμε, να έχουμε μέσα μας. Και αν δεν είμαστε πάντοτε έτοιμοι, το οποίο βέβαια πρέπει να φροντίζουμε στο τότε. Όμως είμαστε στον χώρο όπου είναι ο Θεός. Είναι ο ναός ο ύπος του Θεού. Όπου εδώ έρχεται πριν τους ηθός όπως είχαμε με την συμπαράσταση εδώ του Παντοκράτα, της Παναγίας μας, των Αγίων ημών όλων όσων συμπροσευχόμαστε γιατί μας είπε ο Θεός ότι όπου είναι δύο εκείνοι συγκεκριμένοι στο όνομά μου είναι εκεί ανάμεσά μου. Λατρεύω τον Θεό και έχουμε μια ενεργία αυτή τη ευλογία και τον με τους ίδιους. Εδώ οι ιεροψάλτες μας δείξανε περίπου πώς ψάλλουν και οι άλλοι άνθρωποι που ξαναγούν συνέχεια το όνομα του Θεού. Και ζούμε κι εμείς ένα κομμάτι του παραδείσου να θυμώσουμε μια κοινή ιδανική μας. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε μια ευκαιρία ευλογημένη την οποία στέκονται όλοι όσοι δεν είναι χριστιά. Όσοι ακούνε τις καμπάνες και ασχολούνται με διάφορα άλλα. Τέλος πάντων, να μην τα δούμε εδώ. Έχουν κόψει τον εαυτό τους από το παράδεισο. Ο παράδεισος δεν είναι εδώ, αλλά αρχίζει από εδώ. Ανάλογα με την ζωή μας,
με τη στάση να ψευδούμε του Θεού, ζούμε ήδη στο παράδεισο. Αυτή την ευλογία την έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μέσω δηλαδή της λατρείας μας, όπως είπαμε, της προσευχής μας, της ταπεινοφροσύνης μας, στην μετάνοια. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό και του λέμε «Έβρεστε, μπορεί να μην είμαστε άρσια, καλά παιδιά σου, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε με τον εχθρό μας, σε παρακαλώ να συγχώρεσαι μας, φώτισε μας, άνοιξε τα μάτια της ψυχής μας, να σε δούμε, να σε πιστέψουμε». Και ξέρετε, για τον παράδειγμα από το Ευαγγέλιο, όπου οι Απόστολοι θα έπρεπε να προπιστεύσουν άνθρωποι που θα έπρεπε να και όλους τους παρακαλούν και τα δικά τους, πρόσθεσε τη στιγμή πίστη εκείνη. Κι αν δεν κάνουν οι Απόστολοι που θα κοντάσουν τον Χριστό όπως ο μάθουν εμείς, συνέχεια να τον παρακαλούν και να του λέμε πρόσθεσε μας πίστη, Κύριε. Πιστεύουμε, αλλά άμα δεν μας δώσεις με την Θεία Χάρη σου, την περισσότερη την ευλογημένη την πίστη που είχαν όλοι οι Άγιοι, είμαστε ακόμα νίκια. Ακόμα δεν αναβλέπουμε. Λέει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, όταν προσευχόμαστε, του λέμε του Θεέ, του Χριστού μας, την προσευχή μας, δώσ' μας το Κύριε το χάρι μας της προσευχής, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Θεός είναι ο Οδηγός, ευχήν το ευχομένο. Σε αυτό που προσεύχεται, δίνει το χάρι μας της τελειότερης προσευχής, πιο καθαρής, πιο αποτελεσματικής, με όλη μας την καρδιά, συχνά, πάντοτε, πάντοτε, κάθε μέρα. Ιδίως από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, κάθε πρωί, καλούμε λόγια προσευχής, να έρθει έτσι ο Θεός μέσα μας, να μας φωτίσει, αδελφοί. Το λένε και εδώ, κι ο λαός, το λέει κάποιος, οι άγιοι, ήταν φωτισμένοι άνθρωποι, είχαν φώτιση Θεού. Και ζούσαν με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού και ζούσαν τη χαρά του ουρανού. Όταν ο Θεός μας καλεί στη σωτηρία, εννοείται ότι μας καλεί στην αιώνια ευτυχία. Και όσοι έχουμε έστω και λίγο μυαλό, ποιος είναι αυτός που δεν θέλει την αιώνια ευτυχία, την οποία θα την πετύχουμε, αδελφοί, μέσα στις Ορθοδόξες Εκκλησίες μας. Να δοξάζουμε τον Θεό που εμείς, τουλάχιστον εμείς, που φαίνεται ότι μας θέλει, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Θα προσευχόμαστε και για τους άλλους που μπορεί να είναι και δικοί μας, συγγενείς μας, να τους φωτίσει ο Θεός, να έρθουν και αυτοί να ανατρέψουν τον Θεό με πίστη, με ευλάβεια, με σεβασμό, με προσευχή, με ταπείνωση, με μετάνοια. Να σώσει και εμάς και τους δικούς μας και την Ελλάδα μας. Μακάρι και όλο τον κόσμο. Αλλά όσοι είναι αντίθετοι στο θέλημα του Θεού, υπάρχουν δυστυχώς αντίθετοι και αιρετικοί και αλόθωσοι, οι οποίοι τους περνάει ο διάβολος τόσο πολύ που ελπίζουν και πιστεύουν να κερδίσουν όλο τον κόσμο. Κάτι που κάνουν αυτό το παράδειγμα είναι σε μένα. Με τη βία, με σπαθή, με το ζόρι, να πείτε να γίνει ένα μουσουμάνι, να πιστεύει στον Αλλάχ. Ποιον Αλλάχ πρέπει, ανόητοι άνθρωποι. Πάθης, λέει ο Φθαλμός, η θεή των εθνών Μακεδονία. Όλοι όσοι είναι εκτός της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, είτε με τις αιρέσεις, είτε με τους αδελφούς τους, πιστεύουν εσύ. Στον έξω από εδώ, αδελφέ. Θα το πω και πιο έτσι αισθητά με το διάλογο. Εμείς είμαστε λοιπόν οι προστατευμένοι από το φως του Θεού. Και όσο περισσότερο αγωνιζόμαστε με ταπείνωση, ξαναλέω με τη μεγάλη ασέβεια, με προσευχή, με μεσάνια, ζητάμε το έλεγχο του Θεού, εμάς θα μας ελεήσει σίγουρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το λέει ο προφήτης, που αναλαμβάνει ο Απόστολος, πας ως αν εγκαλέσετε το όνομα του Κυρίου σωτήσετε. Όποιος θα εγκαλεστεί με ευλάβη, με ταπείνωση, με φόβο, με σεβασμό, το όνομα του Θεού θα σωθεί, δηλαδή θα νικήσει, δηλαδή θα έχει την ευλογία του Θεού. Θα έχει το φως του Χριστού. Του λέγανε οι άλλοι, δεν είναι άνθρωπο που θεωρεί. Εγώ λέει, δεν ξέρω αυτό που λέτε εσείς. Εγώ ξέρω ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Αυτή
την απάντηση μπορούμε να το δίνουμε και εμείς σε όλους όσους μας αμφισβητούν ή και μας υποκριθέτουν. Αυτή δεν είναι το λόγο. Τον έξω από εδώ, μας λένε εμάς ότι είμαστε φωτισμένοι. Αυτό που λέει ο διάβολος, δηλαδή το κακό, το παρουσιάζει ως καλό και την αμαρτία ως μια μεγάλη απόλαυση. Αλλά όπως λέγανε και οι αρχαίοι, δεν ακούμε το τέλος μακάρι. Εμείς έχουμε αδελφοί και τώρα όχι μόνο τα πάμε με το καλό στο παράδεισο, αλλά και τώρα προσπαθούμε ή είμαστε ήδη στον δρόμο που οδηγεί με ασφάλεια οπωσδήποτε στον αιώνιο στο παράδεισο. Και αυτή την ευλογία έχουμε εμείς την ευκαιρία να την απολαύσουμε. Έστω και αν συμβαίνει οτιδήποτε δυσκολίε στη ζωή. Κοντά στον Θεό μπορούμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες της ζωής. Και με κάτι ακόμα να πω έτσι χαρακτηριστικά, η ζωή, θα λέγαμε, είναι σαν μισό ποτήρι νερό. Για όσους είναι με τον Θεό, είναι μισογεμάτο. Επί χάρη του Θεού, με την προσπάθεια θα έχουν την ευλογία του Θεού. Για όσους είναι χωρίς Θεό, είναι άδειο, μισό άδειο. Γιατί έχουν εξαιρέσει από εδώ μέσα τους. Λοιπόν, αδελφοί μας, αγωνιζόμαστε να ψάχνουμε τον Θεό που είμαστε εμείς ορθόδοξοι χριστιανοί, που χριστιανόμαστε, συμμετέχουμε στα Άγια Λειτουργία και προσευχόμαστε και για όλους τους άλλους, για τους γονείς μας, για την Ελλάδα, για όλους τους κόσμους και αυτοί κάποτε να μετανοήσουν και προτού βέβαια πέρα. Πεθάνουμε όπου να μην συνεχίσουμε γιατί μετά το θάνατο δεν υπάρχει πεθάνουμε. Οφθός και Παναγιά της Ευγενίας Ζωής και έχω ό,τι καλύτερο την αιώνια ευτυχία, την αιώνια παράδοση. Αμήν.